χωρίς μαθητές σχολείων από κάθε γωνιά της Ελλάδας, είναι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια τα Χανιά, που όλα τα προηγούμενα χρόνια αναδεικνύονταν ως ο αγαπημένος προορισμός των μαθητών. Η αναστολή των σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό της χώρας για 2 εβδομάδες λόγω κορονοϊού έχει ήδη επιπτώσεις κυρίως σε ξενοδοχεία της πόλης που παραδοσιακά φιλοξενούσαν σχολεία. Το πλήγμα για τα Χανιά μας, που ήταν κατεξοχήν εκδρομές σχολείων, περισσότερο ερχόταν εδώ, είναι τεράστιο, διότι όπως ξέρετε απαγορεύτηκαν όλες οι εκδρομές. Ευελπιστούμε όμως ότι εάν και όταν ξεπεραστεί αυτή η μεγάλη κρίση, γιατί όντως είναι μεγάλη κρίση, τα Χανιά αντέξανε σε πιο δύσκολες κρίσεις. Και ενώ η έναρξη της τουριστικής σεζόν παίρνει έτσι και αλλιώς παράταση, η αγωνία των τουριστικών παραγόντων μετατοπίζεται στην περίοδο του Πάσχα, για την οποία υπάρχουν ήδη ακυρώσεις που σε πρώτη φάση καταγράφονται στις αεροπορικές μετακινήσεις επισκεπτών από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων, Μανώλης Γιαννούλης, εμφανίζεται συγκρατημένος ως προς την πιθανή οικονομική ζημιά, σε μια περίοδο που, όπως λέει, δεν υπήρχαν ενδείξεις για αξιοσημείωτη τουριστική κίνηση. Οι απώλειες στην περίοδο του Πάσχα εκτιμούμε ότι θα είναι πολύ περιορισμένες. Εξάλλου, την περίοδο εκείνη τα περισσότερα ξενοδοχεία στα Χανιά δεν έχουν καν ανοίξει για τη νέα σεζόν. Στο ενδεχόμενο που η κατάσταση δεν αλλάξει δραματικά για την Κρήτη, εκτιμάται ότι το ρεύμα μετακίνησης επισκεπτών από τη μία άκρη του νησιού στην άλλη δεν θα ανακοπεί. Δεν ξέρω αν θα φοβηθεί ο Κρητικός να πάει στο Ηράκλειο ή ο Ηρακλειώτης να έρθει στα Χανιά για το Ρέθυμνο και τα να πάλι. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει το θέμα. Αν όμως συνεχίσει και δεν υπάρχουν κρούσματα, νομίζω δεν υπάρχει και λόγος να μην έχουμε ένα εσωτερικό τουρισμό. Και βλέπετε και θερμοκρασίες, είναι υψηλές θερμοκρασίες. Υπολογίσιμες πάντως είναι οι απώλειες, έστω και μικρές, στον συνεδριακό τουρισμό των Χανίων. Έχουν γίνει πάρα πολλές ακυρώσεις από την Ελλάδα, πολλές ακυρώσεις αεροπορικών εισιτηρίων, δεν είναι μόνο εκδρομές, είναι και τα συνέδρια. Και βέβαια, ευελπιστούμε να τελειώσει πολύ σύντομα για να μπορεί να μην υπάρχουν μεγάλες ακυρώσεις στα ξενοδοχεία. Υπάρχουν ακυρώσεις στα ξενοδοχεία τώρα. Υπάρχουν, αλλά όχι τόσο μεγάλες. Υπενθυμίζεται ότι στα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της πιθανότητας της εξάπλωσης της επιδημίας του κορονοϊού,